Μπέλς έχει εκτελέσει φέτος. Χατζηγιοβάνης, 1-1. Δεύτερη φορά που το κάνει ο... Στα πρώτα 38 λεπτά του αγώνα, τώρα έχουμε φτάσει στο 42. Ο Παναθηναϊκός είναι ξανά μες στην περιοχή. Μακέντα χαμηλά, 3-2. Ένα... Στο γήπεδο κοντά στη μεσαία γραμμή τώρα. Ο Ίγκασον δεν πήγε στην μπάλα και ρίσκαρε. Ο Χατζηγιοβάνης κέρδισε και έχει διαθέσιμο τέτα τέτ. Ο Παναθηναϊκός πάει το μάτς στο 2-0. Παλιά για τον Χατζηγιοβάνη που τρύπωσε στην περιοχή. Στο 43 ο Παναθηναϊκός. Κουλιμπαλί. Σέντρα του, η κεφαλιά Ψαράκη και το 1-1. Στο 43. Τα... 1-0. Ο Χατζηγιοβάνης λοιπόν εκτελεί, νικά τον Φε... Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης στην εκτέλεση και πάλι. Κεφαλιά 0-0. 10 λεπτά στο Περιστέρι. Χατζηγιοβάνης εκτέλεσε, η κεφαλιά στα δίχτυα. Χατζηγιοβάνης πέρασε η μπάλα. Και τώρα από όλους στην άμυνα αλλά και για όλη την ενέργεια, διαφανές. Ωραία πάσα, Χατζηγιοβάνης. Ο Μακέτα πλασάρι, 1-0 ο Παναθηναϊκός στο 34. Μια κίνηση είδατε τώρα στο 1 μέτρο, δεν κατάφερε να συνεννοηθεί ο Λιβάγια με τον Σάκοφ. Εδώ ο Μακέτα πατάει η περιοχή, υπάρχει Καρλίτος, Χατζηγιοβάνης. Κράτσε την μπάλα και πήρε φάουλ του Ισουά. Τώρα ο Μακέντα έκανε κίνηση, Χατζηγιοβάνης πήρε μπάλα και εκεί που γύρισε ο Καρλίτος έξω. Έχασε την μπάλα, δεν σιγούρεψε την πάσα για τον Κουβίκα και φεύγει ο Καρλίτος, είδατε νωρίτερα. Αλλαγή για Μαρτίνες. Καλή δουλειά εδώ ο Χατζηγιοβάνης, είναι πάρα πολύ γρήγορος, πιο γρήγορος από τον Τέκιο και θέλει να τρέξει και τον Κολόμπο και τους πρόλαβε όλους ο Χατζηγιοβάνης, φάουλ. Βγάζει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, Χατζηγιοβάνη στο γύρισμα, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. 9 λεπτά, δυσκολεύεται να φτάσει στο... με αξιώσει το επιθετικό τρίτο. Σέντρα του Χατζηγιοβάνη είναι καλή, περνάει από... Μαουρίσιο, ωραία παλιά για τον Χατζηγιοβάνη στην πλάτη του Μπαξεβανίδη. Σέντρα του Χατζηγιοβάνη, είναι σε εγρήγωση ο τερματοφύλακας. Ο Μαουρίσιο πετά στον Χατζηγιοβάνη. Σέντρα από τον τελευταίο μπροστά από τον Καρλίτος. Ο Σάντσες και νομίζω ότι παίρνει μέτρα σταδιακά στο γήπεδο ο Αργεντινός. Ο Χατζηγιοβάνης έφερε ωραία την μπάλα μπροστά με κοντρόλ. Ο Βέστ δεν προλαβέ, Μπουζουκής κάνει κίνηση ο Χατζηγιοβάνης. Μασουρά, έχει χρειαστεί η επέμβαση του Διουδή, αλλά τόσο Βαλμποϊνά όσο και Ποντένσε δεν έχουν καταφέρει να απειλήσουν καθόλου τον μπάλα. Τώρα ήταν η σειρά του Πέδρο Μαρτίνσε, Βασίλη, να διαμαρτυρηθεί. Ναι, γιατί καθυστέρησε ο Μασούρας να ντουπλάρει σε αυτή τη φάση το μαρκάρισμά του και ήρθε να... Γίνεται μόνο μετά από παρατήρηση. Ο Ρόμανης μετά τη συνεργασία πρώτου Μπουλούλη την τελευταία στιγμή το τάκλιν του Χαξί για το 1-0 του Παναθηναϊκού. Του Αρτσένα. Πολύ καλή προσπάθεια του Κουρμπέλης, ανέβει ο Χατζηγιοβάνης. Η πάσα του Κουρμπέλη, ανενόχλητος Χατζηγιοβάνης, γυρίζει Μακέντα! Χέρι πέναλτι! Χατζηγιοβάνης, Μαουρίσιο σε θέση 4, Αϊτόρ το κοντρόλ με αριστερό σε δύο χρόνους, θέλει να γυρίσει και να πλασάρει 2-0! Απρόσεχτη, ό,τι συνέβαινε και στο πρώτο ημίχρονο, άλλη μια προσεχτή μεταγραφή στο κέντρο. Χατζηγιοβάνης προλαβαίνει να περάσει την μπάλα. Ο Αϊτόρ με το δεξί γυρίζει χαμηλά. Φεύγει μπάλα από το Χουάνκαρ. Διαφάνειες. Χατζηγιοβάνης πετάει μπροστά. Γλιστράει ο Γιαννούλης. Παίρνει ο Χατζηγιοβάνης. Παναθηναϊκός φεύγει στην κόντρα. Γιαννούλης επιστρέφει. Φάουλ. Χατζηγιοβάνης έβαλε ωραία το πόδι του. Και ελευθέρωσε. Ωραίο Χατζηγιοβάνης τον Χουάνκαρ, εκείνος κάνει τη σέντρα μπροστά από τον Μακέντα, πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι, προσπαθεί τουλάχιστον να δούμε τι φάση. Χατζηγιοβάνης, ο οποίος σέρβιρε για το καμπετσί, κεφαλιά στο... Χατζηγιοβάνης δεν μπορεί, μάκρινε ο Φιλίπ. Χατζηγιοβάνης, εντυπωσιακή προσπάθεια, πήρε πλάγιο από τον Κολομπινό, έφυγε αρχικά από τον Ρουμάνο. Αλλά ήρθε ο Κολομπινό να πετάξει την μπάλα
πλαγιό. Παίκτες του Γρηγορίου είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και συγκεντρωμένοι στο ανασταλτικό κομμάτι. Ακόμη και σε φάσεις που χάνουν την μπάλα στη μέσα γραμμή, όπως εδώ ο Καρλίτο βγάζει στο Χατζηγιοβάνι. Αυτός χαμηλά στην περιοχή. Έχασε την μπάλα, πήρε ο Χατζηγιοβάνι. Μολό. Χατζηγιοβάνι. Η σέντρα του είναι πολύ καλή στο δεύτερο δοκάρι, αλλά είναι κακή. Το δεξί του δοκάρι. Χατζηγιοβάνι απευθείας στο δοκάρι.